ακόμα και για αυτά που δεν σου αρέσουν, να λες δόξα Κύριε, σε ευχαριστώ. Αυτό έλεγα προχθές σε κάτι αδερφούς που συζητούσαμε. Μα μου λέει, αδερφέ, δεν είναι όλα καλά στη ζωή μου. Λέω, δόξα στον Κύριο. Με κοιτάει καλά-καλά, μου λέει, τι λες δόξα στον Κύριο. Μου θυμίζει κάτι κηρύγματα, λέει κάποιων αδελφών, που όλο δόξα αλληλούγια λένε. Σκοτώθηκε, αλληλούγια. Πέθανε, αλληλούγια. Και του λέω, αδερφέ, αλληλούγια, του λέω, και εσύ αλληλούγια θα λες δόξα. Μου λέει, γιατί. Γιατί λέω, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπάνε τον Κύριο. Αγαπάς τον Κύριο. Μου λέει, αγαπάω τον Κύριο. Αφού αγαπάς τον Κύριο, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή σου, είναι για τη δοκιμασία σου. Είναι έτσι ώστε ο Θεός να σε φέρει να γίνεις καθαρό χρυσάφι με τη χάρη του Κύριου. Να ανοίξουμε σε σελίδα 466, θα διαβάσουμε από τον Νεεμία το κεφάλαιο Δέλτα. Ότε δε οίκουσεν ως αναβαλά το ότι εμείς οικοδομούμεν το τείχος, οργίστη και ηγανάκτησε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους. Και λάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπε, «Τι κάμνουσιν οι άθλοι ούτε οι Ιουδαίοι, θέλουσιν αφήσει αυτούς, θέλουσι θυσιάσει, θέλουσι τελειώσει εν μια ημέρα, θέλουσιν αναζωποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τούτους και καυμένους». Πλησίον δε αυτού ήταν το βίας ο Αμμονίτης και είπε, «Κι αν κτίσωσιν, αλόπιξ αναβαίνουσα, θέλει καθαιρέσει το λίθινον αυτόν τείχος. Άκουσον θεϊμόν, διότι μικτηριζόμεθα, και στρέψον των ονειδισμών αυτών κατά της κεφαλής αυτών, και κάμε αυτούς να γίνω συλλάφυρον εν γη εχμαλωσίας. Και μη καλύψεις την ανομία αυτών, και η αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απ' εμπροστέν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανοικοδομήσαμεν το τείχος. Και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσεως αυτού, διότι ο λαός είχε καρδίαν εις το εργάζεστε. Αλλότε σαν Αβαλάτ και το Βίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτε και οι Αζώτη ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα ήρχισαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα. Και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθω συν να πολεμήσω συν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμω συν εις αυτήν βλάβην. Και εμείς προσευχήθημεν εις τον Θεό ημών και εστήσαμεν φυλακά συναντίον ημών ημέραν και νύκταν φοβούμενοι από αυτόν. Και είπε ο Ιούδας, η δύναμη των εργατών ητώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομώμεν το τείχος. Οι δε εχθροί ημών είπων, δεν θέλουν συμμάθη, ουδέ θέλουν συνειδίο σου έλθομεν εις το μέσον αυτών και φωνεύσομεν αυτούς και καταπαύσομεν το έργον. Και ελθόντες οι Ιουδαίοι κατοικούντες πλησίων αυτών, είπων προς ημάς δεκάκης, προσέχετε από πάντων των τόπων δια των οποίων επιστρέφετε προς ημάς, όθεν έστησα εις τους χαμηλωτέρους τόπους όπισθεν του τείχους και εις τους υψηλωτέρους τόπους έστησα των λαών κατά συγγενείας, με τας ρομφέας αυτών, με τας λόγχας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδων και εσηκώθην και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού, μη φοβηθείτε από αυτόν, ενθυμίστε τον Κύριον, τον Μέγαν και Φοβερόν και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Και ότε οι εχθροί ημών ήκουσαν ότι το πράγμα εγνώστης ημάς και διασκέδασεν ο Θεός την βουλήν αυτών, επεστρέψαμεν πάντες εμείς εις το τείχος έκαστος εις το έργον αυτού. Και απ' εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζοντο το έργον και το ίμιση αυτό νεκράτουν τας λόγχας, τους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι. Και οι άνδρες ήσαν ο πίσω παντός του οίκου Ιούδα, οι οικοδομούντες το τείχος και οι αχθοφορούντες και οι φορτίζοντες έκαστος δια της μιας χειρός αυτού εδούλευεν εις το έργον και δια της άλλης εκράτη το όπλον. Οι δε οικοδόμοι έκαστος ή για τη ρομφέαν αυτού περιεζωσμένη εις την οσφήν αυτού και ο οικοδόμοι ο δε σαλπίζων εν της άλπηγη ή το πλησίον μου. Και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού, το έργον είναι μέγα και πλατή. Εμείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος, ο εις μακράν του άλλου. Ισόντινα λοιπόν τόπον ακούσετε τη φωνή της άλπηγος, εκεί δράμειται προς ημάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών. Ούτως εργαζόμεθα το έργον. Και το ίμιση αυτό νεκράτη τας λόγχας, απαρχής της γη, της αυγής έως της επιτολής των άστρων. Και κατά των αυτών καιρών είπα προς τον λαόν,
Έκαστος μετά του δούλου αυτού ας διανυκτερεύει εν το μέσο της Ιερουσαλήμ και ας είναι την νύχτα φύλακες εις ημάς και ας εργάζονται την ημέραν. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως, οι ακολουθούντες με, ουδείς εξ ημών εξεδίαιτο τα ημάτια αυτού, μόνον διανελούητε εξεδίαιτο έκαστος. Αμήν. Και ποιος ήταν ο Νεεμίας? Ο Νεεμίας ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος της εποχής εκείνης, αδελφοί. Είναι ο χώρος του βασιλιά Αρταξέρξη του Μεγαλόχειρα, 440 π.Χ. περίπου, στα μαλακά του παλατιού παίρνει μια απόφαση να φέρει την ανατροπή σε έναν λαό. Σπάνιο, γιατί όταν έχεις να πολεμήσεις με το άγνωστο, όταν έχεις να κάνεις πράγματα για τα οποία δεν ξέρεις τι κατάληξη θα έχουν, πολλές φορές δεν παίρνεις απόφαση ούτε να τα ξεκινήσεις. Δεν φαντάζεσαι ότι εσύ θα ξεκινήσεις ένα έργο και αυτό θα έχει καλή κατάληξη. Συνήθως ο εχθρός αυτό θέλει, δηλαδή να σου βάζει φόβο μέσα στην καρδιά, τέτοιο φόβο που να δράσει ανασταλτικά σε κάθε σου πνευματική επιθυμία. Και υπάρχουν φόβοι και φόβοι, και η χειρότερη φόβη είναι αυτή που φέρνει ο εχθρός της ψυχής συνέχεια. Είναι η φόβη η νυχτερινή, είναι η φόβη για τους ανθρώπους, είναι η φόβη για τα πνεύματα, τα κάθαρτα. Ο χειρότερος φόβος ίσως είναι, και αν κάτι φοβάμαι σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, είναι ο εαυτός μου. Με τα φόβο και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρίαν. Το μόνο πράγμα που με τρομάζει είναι αν αυτός ο σαρκικός Θοδωρής καταφέρει κάποια στιγμή και ξεπεράσει το πνευματικό. Αν κάποια στιγμή ο άνθρωπος, ο σαρκικός που κατοικεί μέσα μου, αναστηθεί και πεθάνει ο πνευματικός. Ο φόβος μου ο μεγαλύτερος είναι αυτός. Δεν φοβάμαι από αυτούς που μπορούν να αποκτείνουν το σώμα. Έτσι λέει ο ίδιος ο Χριστός, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον να βλάψωση, αλλά να φοβηθείτε, ποιον να φοβηθείτε, ποιους να φοβηθείτε, αυτόν που μπορεί και στο σώμα και στην ψυχή να κάνει κακό. Και βέβαια η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο. Φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά έλα που ο άνθρωπος βασανίζεται μέσα στους φόβους, πολλοί από τους οποίους, αδελφοί, είναι γέννημα της φαντασίας μας. Δεν είναι όλοι φόβοι πραγματικοί. Συνήθως είναι φόβοι για το άγνωστο. Το να φοβάμαι το σκοτάδι σημαίνει ότι φοβάμαι γιατί δεν ξέρω τι έχει στο σκοτάδι. Το να φοβάμαι τον άνθρωπο, τον συνάδελφό μου ή τον αδελφό μου πολλές φορές είναι γιατί δεν ξέρω τον αδελφό μου. Γι' αυτό χρειάζεται και η κοινωνία μεταλλήλων. Αλλά δέστε ένα φόβο ο οποίος δημιουργήθηκε στην καρδιά μιας αδελφής μας. Μέσα από τη σκέψη της, πολλές φορές η διάνοιά μας οδηγεί σε φόβους, σε φοβίες. Και μάλιστα αυτόν τον καιρό δύο αδελφές μου εξομολογήθηκαν η μία μετά την άλλη, σε ξεχωριστές μέρες. Ήρθε η μία και μου λέει: αδελφέ, δεν κοιμάμαι τα βράδια, κάθε βράδυ έχω επιθέσεις από τον εχθρό της ψυχής. Της είπα τι να κάνει, αυτό όμως πραγματικά δεν ήταν γέννημα της φαντασίας της. Η αδελφή είχε πραγματικά επιθέσεις, οι οποίες με τη χάρη του Θεού, μετά από προσευχή, αδελφή και αγιασμό του σκεύους της, κατάφερε να κοιμάται τα βράδια ανενόχλητη. Αλλά δέστε και άλλη μια φοβία που τώρα θα γελάσετε. Ήρθε μια αδελφή και μου λέει: αδελφέ, κάθε βράδυ που πέφτω για ύπνο, στην ντουλάπα του υπνοδωματίου μου το ένα πόμολο κουνιέται πέρα δόθε. Ενώ μου λέει έχει δύο πόμολα στην ντουλάπα, το ένα πόμολο κουνιέται. Προσεύχομαι στον Κύριο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Αδελφέ, μου λέει τι να κάνω. Λέω: προσεύχεσαι? Μου λέει: προσεύχομαι. Ωραία, της λέω, να πάρεις να ξεβιδώσεις το πόμολο. Έρχεται την επόμενη μέρα λοιπόν η αδελφή μου, λέει: αδελφέ, αδελφέ, να σου πω, τι έγινε? Μου λέει, ξεβίδωσα το πόμολο και ησύχασα. Είδες, της λέω, δεν ήταν ο εχθρός της ψυχής. Κάποιο ρεύμα αέρα, θα χτύπαγε η ντουλάπα, θα ήταν καλά βιδωμένο. Ποιος ξέρει τι γινόταν, αδελφοί. Βλέπετε πόσα πράγματα υπάρχουν που τα γεννάει η φαντασία μας και φοβόμαστε πράγματα που είναι πάρα πολύ απλά, με μια κίνηση του χεριού μας να λυθούν. Άρα λοιπόν ο διάβολος θέλει να μεγαλώσει αυτά τα προβλήματα μέσα στην ανθρώπινη σκέψη. Όταν τα μεγαλώσει, αρχίζει να αισθάνεσαι ότι είσαι πάρα πολύ αδύναμος, πάρα πολύ μικρός. Και βέβαια, η χάρη του Θεού και η δύναμη του Θεού φαίνεται στη δική μου αδυναμία. Τότε φαίνεται τέλεια η χάρη και η δύναμη του Θεού. Όταν εγώ είμαι αδύναμος, τότε ανακαλύπτω αυτό που μου έχει αποκαλύψει ο Κύριος ήδη, ότι εγώ, αφού έχω εμπιστευτεί το Θεό μέσα στη ζωή μου, αυτός θα με κρατήσει και στον παραμικρό μου φόβο. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι να πάψω να φοβάμαι κάποια πράγματα από τα οποία με έχει ελευθερώσει ο Κύριος.
Και όταν ο Νεεμίας παίρνει μια εντολή από τον Θεό, θα μου πείτε εντολή από τον Θεό, όταν ο Θεός βάλει στην καρδιά ενός εργάτη να εργαστεί το έργο του Θεού και αυτό φέρνει αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι ο Θεός εμπιστεύεται τον Νεεμία. Και παρακάτω βλέπουμε ότι και ο λαός εμπιστεύεται τον Νεεμία, δηλαδή και ο Θεός και ο λαός εμπιστεύονται τον Νεεμία. Αυτό δεν είναι κάτι που ο Θεός μας το δείχνει μέσα από το βιβλίο του Νεεμία? Δεν σημαίνει μια συνέργεια, μια συνεργασία μεταξύ Θεού και γης, χρησιμοποιώντας έναν άνθρωπο ο οποίος στα μάτια των ανθρώπων είναι ψηλά, στη συνείδησή τους είναι ψηλά, αλλά και στα μάτια του Θεού έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη να το εμπιστευτεί ένα έργο, το οποίο όταν το ξεκινήσει θα το φέρει σε τέλος, αγαπητοί αδελφοί, γιατί το ζητούμενο είναι να φέρει σε τέλος αυτό που ξεκινάς. Όπως και τη σωτηρία σου. Την ξεκινάς πάρα πολύ ωραία, την ξεκινάς, και λέει κάποιος αδελφός, μερικοί λέει καίγονται στην προθέρμανση. Πολύ πολύ, γιατί θέλει σιγά σιγά μερικές φορές, καίγονται, μπαίνουν πολύ ζήλο και στη συνέχεια, μα πού πήγε αυτός? Έχω καιρό να τον δω στην εκκλησία. Πού εξαφανίστηκε? Εξαφανίστηκε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός θέλει το έργο που έχεις ξεκινήσει να το φέρεις σε τέλος. Το τάλαντο που σου έχει εμπιστευθεί ο Θεός να το εργαστείς όπως αυτός θέλει, σαν καλός οικονόμος της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Γιατί πρέπει εμείς, πρέπει η Εκκλησία, αδελφοί, να λειτουργούμε σαν καλοί οικονόμοι, σαν δούλοι άξιοι που θα λάβουν το μισθό τους και θα ακούσουν από τον Κύριο το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει». Και τι έχω να φοβηθώ από τη στιγμή που ο λόγος του Θεού μου λέει «Ουδέν όπλων κατασκευαστέν εναντίον σου θέλει ευωδοθεί». Ποιο όπλο λοιπόν θα είναι αυτό που θα σταματήσει τον Νεεμία, θα σταματήσει κάθε πνευματική ενέργεια, θα σταματήσει το σχέδιο του Θεού, θα σταματήσει την οικοδομή της Εκκλησίας, η οποία, αδελφοί, πρέπει να τρέχει με ρυθμούς πνευματικούς, δεν θα πω γρήγορους ή αργούς, θα πω με πνευματικούς ρυθμούς. Γιατί υπάρχει οικοδομή που γίνεται με αυτά που ο Θεός χαρίζει στον άνθρωπο, με χρυσό, με πολύτιμους λίθους, και υπάρχει η ανθρώπινη οικοδομή με άχυρα και καλάμι. Όταν λοιπόν περάσουν οι οικοδομές και οι δύο από το πυρ, το έργο, λέει, του καθενός θα φανεί και το αποτέλεσμα θα δείξει με τι υλικά χτίστηκε η οικοδομή αυτή. Η βάση, η θεμέλιος πέτρα έχει τεθεί, αδελφοί, και δεν υπάρχει άλλη θεμέλιος πέτρα, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος τέθηκε μέσα στην καρδιά σου, τέθηκε στην Εκκλησία, και πάνω σε αυτήν οικοδομείται η Εκκλησία. Εάν βιαστώ να κάνω κάτι, αν βιαστώ για να δείξω γρήγορα στους άλλους ότι το έργο μου πήγε πάρα πολύ καλά, εάν βιαστώ να εντυπωσιάσω τα μάτια των άλλων, έχετε δει κάποια σπίτια, ιδίως στην Αμερική, τα κάνουν προκατασκευασμένα και εντυπωσιάζεσαι πάρα πολύ, αλλά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Με ό,τι προβλήματα μπορεί να συνεπάγεται αυτό, βέβαια. Εδώ άλλες φορές βλέπεις ότι καθυστερούμε να κάνουμε μια οικοδομή γιατί θέλουμε να βάλουμε το καλύτερο μέσα. Και η Εκκλησία πρέπει να οικοδομείται καταρχήν με σχέδιο, όπως ο Νεεμάν έχει ένα σχέδιο και ο Νεεμίας έχει ένα σχέδιο και ο Λότ είχε ένα σχέδιο, όλοι είχαν ένα σχέδιο και ο Αβραάμ είχε ένα σχέδιο και ο Νόε είχε ένα σχέδιο, αλλά πάντα το σχέδιό μου δεν συμπίπτει με το σχέδιο του Θεού. Αν η επιθυμία η δική μου αρχίζει να συμπίπτει με τον Θεό, τότε λέω ότι ευωδούμε από τον Κύριο. Όταν αυτό που θέλω να κάνω και ξεκινάω να κάνω δεν ευωδούται από τον Κύριο, είναι γιατί το σχέδιο του Θεού είναι τελείως διαφορετικό από το δικό μου το σχέδιο. Ο Νεεμίας έχει ένα σχέδιο. Έχει ένα σχέδιο, αλλά και πριν ξεκινήσει την οικοδόμηση των τυχών της Ιερουσαλήμ, ξέρετε τι κάνει, αδελφοί? Πάει, νομίζω τρεις μέρες αν θυμάμαι καλά, και παρατηρεί την πόλη. Πριν ακόμα ξεκινήσει δηλαδή να κάνει το έργο που το εμπιστεύθηκε ο Θεός, που το έβαλε στην καρδιά του ο Θεός, δεν ξεκινάει, θα λέγαμε, με πολύ όρεξη έτσι να κάνει τα πρώτα του λάθη. Δεν βαριέσαι, κάθε αρχή και δύσκολη, όχι. Θέλει με αργά βήματα να σχεδιάσει τον τρόπο, και μάλιστα στην αρχή δεν το λέει σε κανέναν για να μην το μάθουν οι εχθροί, να μην αρχίζουν οι Ισραηλίτες και το συζητάνε με τους άλλους και έρθουν οι εχθροί και πέσουν πάνω του, και αφού πάρει δύναμη από τον Θεό, καταστρώνει το σχέδιο της οικοδομής. Με σχέδιο, αδελφοί, χτίζεται η Εκκλησία, με σχέδιο χτίζεται ο άνθρωπος, ο πνευματικός, με ένα σχέδιο το οποίο έχεις ξεκινήσει από την αρχή και έχεις κάνει τον προϋπολογισμό.
Δεν είναι δυνατόν να λες θα κάνω ένα σπίτι και να μην ξέρω αν έχω τα χρήματα να το φτιάξω το σπίτι αυτό. Δεν θεωρείται σοφία στον άνθρωπο αυτό, θεωρείται μορία. Όταν όμως μιλάμε για μια οικοδομή πνευματική, όπου εγώ δεν ξέρω πόσο θα μου κοστίσει. Στην αρχή μάλιστα χάνομαι μέσα στο Λόγο του Θεού, διαβάζω τα εδάφια και δεν μπορώ να καταλήξω τι εννοεί εδώ, τι εννοεί εκεί, και αν ανοίξω τα αυτιά μου και στις διάφορες αιρέσεις, τότε είναι που μπερδεύομαι. Εάν δεν εμπιστευτώ τον Λόγο του Θεού και την αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου μέσα μου, τότε έχω χαθεί, αδελφοί. Και τι εννοώ, ότι η σωτηρία είναι Θεού το δώρο και δεν μπορεί να καυχηθεί καμία σάρκα. Δεν την πλήρωσε κανένας μας τη σωτηρία, και την οικοδομή την κάνει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο επίσης δεν το πλήρωσες και δεν το πληρώσεις ποτέ. Ίσα ίσα ο Κύριος σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια. Άρα αφού πληρώνουμε το Πνεύμα το Άγιο και οικοδομούμε, θα αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να σχεδιάσει τον τρόπο της δικής μου οικοδομής. Πώς το σχεδιάζει ο Κύριος, βγάζοντας στην αρχή ό,τι άχρηστο είναι, έτσι ώστε το οικοδόμημα να μην αρχίζει να χτίζεται πάνω σε σταθρό θεμέλιο, με χαλίκια άχρηστα στις ιστορίες, αλλά αφού τεθεί το θεμέλιο, τότε θα αρχίζει να χτίζει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος θα ευλογείται, θα οικοδομείται και θα το θαυμάζουν όλοι όσοι είναι γύρω του. Και θέλω, αδελφοί, να σας πω ότι είναι ωραίο να θαυμάζουν οι άλλοι την οικοδομή που ο Θεός κάνει σε σένα. Δεν κοιτάς τον εαυτό στον καθρέπτη και λες τι ωραίος που είμαι. Μερικές φορές το λέω, βλέπω και λέω τι ωραία μαλλιά που έχεις. Έχω 5 τρίχες, αλλά ξέρετε πόσες φορές νομίζω πως έχω μαλλιά. Αυταπάτες, είναι αυταπάτες. Όταν όμως σου πει ο άλλος, αδερφέ μου, χαίρομαι γιατί σε βλέπω και προσεύχεσαι, σε χαίρομαι γιατί έχεις σπλάχνα, σε χαίρομαι γιατί εργάζεσαι το έργο του Θεού απρόσκοπτα, σε χαίρομαι γιατί δεν έχεις τέτοιες διδασκαλίες, σε χαίρομαι γιατί πληρώνεσαι με πνευμάγιο, τότε λες Κύριε σε ευχαριστώ για αυτά που εσύ έκανες μέσα, εγώ δεν τα αξίζω, αλλά βλέπω ότι ο άλλος τα βλέπει πάνω μου. Αλλιώς θεωρώ τον εαυτό μου τον πιο άγιο, τον πιο καλό, τον πιο καλό φαρμακοποιό, αλλά και τον πιο μαλλιά πολλές φορές, έτσι είναι. Οι αυταπάτες που ο καθένας τρέφει για τον εαυτό του. Ο Νεεμίας δεν έχει αυταπάτες. Ξέρει και μάλιστα κλαίει, τον βλέπει ο Αρταξέρξης, του λέει τι έχεις, μπήκε μέσα στην καρδιά μου να οικοδομήσω, δεν γίνεται αυτή η πόλη δική μας, οι άνθρωποι εκεί που ζήσανε κάποτε, τώρα είναι καμένα τα τείχη, διαλυμένα, κατεστραμμένα, θέλω να εργαστώ στο έργο του Θεού. Θέλεις αδερφέ να εργαστείς στο έργο του Θεού? Τα κατεστραμμένα τείχη, εάν ο Θεός δεν προπορευθεί τις οδούς σου, δεν πρόκειται ποτέ να τα ανορθώσεις. Παρόλο που θα ήθελα να δω τον εαυτό μου να ξεκινάει κάποια στιγμή και να παίρνει μπροστά, ξέρετε, όλες αυτές οι μέρημνες, τα προβλήματα που όλοι λένε ότι έχουν, οι μέρημνες ως επιτοπλίστων θα έλεγα σήμερα για τον χριστιανό, είναι αυτά που του κόβουν την πορεία. Πολλοί ξεκινήσαν με πολλή όρεξη και μόλις μπήκαν οι μέρημνες και άρχισαν να έχουν δουλειά, προσευχόταν ένας, Κύριε, φέρε μου δουλειά, Κύριε, φέρε μου δουλειά, Κύριε, δεν έχω δουλειά. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ. Και για να προσεύχεται, ερχόταν κάθε φορά 7 η ώρα στην εκκλησία. Και όπου ήταν στην προσευχή, ερχόταν και προσευχόταν. Στα σπίτια, στην εκκλησία, παντού. Μέχρι που ο Κύριος του βρήκε μια δουλειά. Και ξεκίνησε τη δουλειά και είχε τόση δουλειά που σταμάτησε να έρχεται στην εκκλησία. Σταμάτησε να πληρώνεται πνευμάγιο, ερχόταν μόνο τις Κυριακές. Μετά έμπλεξε και τις Κυριακές στη δουλειά μια φορά το μήνα και τελικά αποστάτησε. Αυτό το θέμα της διαχείρισης αυτών που ο Θεός σου χαρίζει. Μην βλέπεις τι κάνουν οι άνθρωποι και εντυπωσιάζεσαι και λες αυτοί είναι πολύ τυχεροί, έχουν μια δουλειά. Ξέρεις τι χρήματα βγάζουν αυτή την εποχή μέσα στην κρίση? Πόσα χρήματα βγάζουν? Αυτοί ξέρουν πόσα χρήματα εσύ έχεις αποταμιεύσει στο ουράνιο ταμείο. Ξέρουν αυτοί τι έχεις κάνει εσύ. Ξέρουν αυτοί πόσο πολύ εσύ εργάζεσαι εδώ κάτω στη γη για κάτι το οποίο δεν φαίνεται τώρα, αλλά κάτι το οποίο το κρατάει ο Θεός στα χέρια του και θα σου το δώσει όταν έρθει η ώρα, η κατάλληλη που θα μας καλέσει ο Κύριος κοντά του. Έτσι ο Νεεμίας πραγματικά παίρνει την απόφαση, ξεκινάει, τα ακούει ως αναβαλάτ, οργίζεται, αγανακτεί, δεν θέλει, έχουν βρει εκεί την πόλη έρημη, τους αρέσει, την κάνουν δικιά τους, οι Αμμονίτες, όλοι αυτοί, οι γειτονικές χώρες, έχουν κυριεύσει την πόλη. Οι Ισραηλίτες ήταν στην Βαβυλώνα, εχμάλωτοι, και ο εχθρός μόλις βλέπει το έργο να ξεκινάει, τρελαίνεται αδελφοί. Μόλις βλέπει το έργο στην εκκλησία να προχωράει, ψάχνει να βρει τρόπο να το διαλύσει.
Μόλις δει ότι το έργο στην καρδιά σου προχωράει, θα ψάξει να βρει τρόπο να σταματήσει το έργο όσο γίνεται πιο άμεσα. Θέλει να σταματήσεις να αναπτύσσεσαι πνευματικά. Θέλει να μην σου δώσει τις πτέρυγες που ο Θεός θέλει να σου δώσει και αν τις έχεις να τις κόψει. Θέλει τα γόνατά σου να παραμένουν παραλληλημένα και τα χέρια σου να παραμένουν και χαυνομένα. Θέλει και έρχεται τώρα ο Σαναβαλάτ να αρχίζει αν τα λέει αυτά και τι θα κάνουν τώρα και σε πόσες μέρες θα το χτίσουν και μα είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τόσα πράγματα. Και έρχεται ο Τοβίας και λέει ότι κι αν ακόμα το χτίσουν και μια Αλεπού να ανέβει πάνω, θέλει καθαιρέσει το λίθινο αυτόν τείχος. Θα πέσει το τείχος αυτό. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Και ο εχθρός αυτός σου λέει ότι ό,τι και να κάνεις, όσες προσευχές και να κάνεις, όλη την ημέρα να προσεύχεσαι, εγώ σου λέω τίποτα δεν θα κάνεις, λέει ο εχθρός ψυχής. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό το λέω εγώ. Πολλά θα κάνουμε, αδελφοί. Καταρχήν, θα σου πω για μια ωραία προσευχή που έκανε ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος, ο οποίος είχε μια μεγάλη οικογένεια. Τα παιδιά του δεν ήταν στην εκκλησία. Προσευχόταν. Είχε 7 παιδιά. Προσευχόταν. Έφυγε στον Κύριο και όταν έφυγε στον Κύριο, δεν θυμάμαι αν το ένα του ή τα δύο του παιδιά, νομίζω τότε, πηγαίνανε στην εκκλησία. Τα άλλα του 5 έφυγε, θα λέγαμε, το παράπονο ότι αυτή η προσευχή που τόσο πολύ πρόσφερε στον Κύριο, το θυσιαστήριο που είχε χτίσει, γιατί είχε χτίσει ένα πάρα πολύ ωραίο θυσιαστήριο, έτσι ακριβώς όπως το ήθελε ο Κύριος, δεν είχε αποτέλεσμα. Ίσως. Δεν ξέρω, ίσως του πέρασε από το μυαλό αυτό. Λίγο πριν πεθάνεις, πολλά σου περνάνε το μυαλό. Πόσο αναποτελεσματικός ήσουν, πόσα πράγματα δεν κατάφερες και πόσα θα κατάφερνες αν τα έκανες λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αδελφοί, τα 6 από τα 7 παιδιά έχουν πιστέψει στον Κύριο. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Ένα ακόμα δεν έχει έρθει στον Κύριο. Και αυτό ακόμα ζει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρεις ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Αλλά όταν προσεύχομαι για ένα σχέδιο που θέλω εγώ να κάνω και ο Θεός συμφωνεί με το σχέδιο αυτό που θέλω ο Θεός να κάνει, ο Θεός συμφωνεί με το σχέδιο αυτό, τότε η συνεργασία είναι απόλυτη. Ο εχθρός λησομανάει και ψάχνει να βρει, λέει, σαν το λιοντάρι, να καταπιεί. Ποιο θα καταπιεί? Το αδύναμο, κοκαλιάρικο, ισχνό, μέσα στους ψήλους τα τσιπούρια? Όχι βέβαια. Ποιο θα πάει να καταπιεί? Το ωραίο, το προβατάκι, το καθαρό, το παχύ, το καλοθρεμένο. Τα δαιμόνια τι κάνουνε? Πού ψάχνουν να μπουνε? Όταν βρουν, λέει, έναν οίκο κενό, άδειο, καθαρό, σεσαρωμένο, λένε α, τι καλά, μόλις βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Και την κατάλληλη ευκαιρία, αδελφοί, τη δίνουμε εμείς στον εχθρό της ψυχής. Δυστυχώς την δίνουμε εμείς. Γιατί δεν είναι λογικό ότι ο Θεός καθαρίζει, ότι ο Θεός αγιάζει, ότι ο Θεός το πληρώνει. Εκεί που ο Θεός στείλει το θρόνο του μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, στο σώμα του ανθρώπου που θεωρείται και είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, να έχει δύναμη ο εχθρός της ψυχής και επιρροή. Άρα σημαίνει ότι για να έχει επιρροή και αποτέλεσμα η δύναμη του εχθρού στον άνθρωπο, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από τον Κύριο. Έχει αφήσει, θα λέγαμε, παραθυράκι μέσα στο μυαλό του, μέσα στην καρδιά του και μέσα στην ψυχή του για όλα αυτά που λέγονται επιθυμίες, εισηγήσεις, πονηρή καρδιά, σάρκα, σαρκολατρία και μέρημνα. Και δυστυχώς, αδελφοί, εισηγήσεις πολλές φορές εμείς γινόμαστε υπόδουλοι, αλλά υπάρχει ένας τρόπος. Το 4 εδάφιο δείχνει τον τρόπο. Άκουσε, Θεέ μας, γιατί μας κοροϊδεύουν, μας μικτηρίζουν. Κοροϊδεύουνε, Κύριε, τα παιδιά σου. Λένε ότι είναι ανόητοι, ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουνε. Κοίτα πως δίνονται. Κοίτα τι. Κοίτα τους. Δεν τους βλέπεις? Φαίνονται μεγαλύτεροι από ό,τι είναι, γιατί δεν φροντίζουν τον εαυτό τους. Κοίτα τι καλή που ήτανε και κοίτα πως κατάντησε. Και τι είναι αυτή? Θα κλείσει αυτή η εκκλησία. Και ξέρετε, από την ώρα που ξεκίνησε η εκκλησία στην Ελλάδα, αδελφοί, πολλοί θέλησαν να κλείσουν την εκκλησία. Μάλιστα κάποια στιγμή, θυμάμαι μια ημερομηνία, πολλά χρόνια τώρα βέβαια πριν, πάρα πολλά χρόνια πριν, σε μια πλατεία στην Αθήνα ήταν η εκκλησία, είχε βγει μια κυβέρνηση και είχαν ζητήσει να αποσυρθεί η άδεια της εκκλησίας ως παράνομη. Αναγκάστηκαν οι αδερφοί τότε, κατέβασαν τις ταμπέλες και οι εχθροί, οι άλλοι, τρίβαν τα χέρια τους. Να, θα κλείσει η εκκλησία. Η συνάθρηση συνεχιζόταν βέβαια,
χωρίς τις ταμπέλες. Κάποια στιγμή όμως, αδελφοί, αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν οι υπουργοί, αλλάζουν οι νόμοι. Να, η ταμπέλα. Και αυτή τη στιγμή, αδελφοί, έχουμε γίνει πόσες εκκλησίες και συναθροίς σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι Θεού του έργο, αδελφοί. Αμήν. Τι είναι? Προσευχήθηκε ο Νεεμίας. Προσευχήθηκε ο Νεεμίας, όπως προσευχήθηκε και κάθε δούλος του Θεού όταν δει ότι είναι στα διέξοδο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσευχή μας φαίνεται λίγο σκληρή. Η προσευχή της Παλαιάς Διαθήκης. Κύριε, μην τους συγχωρέσεις. Κύριε, μην καλύψει τα νομία αυτών. Η αμαρτία αυτών ας μην εξαλειφθεί απ' εμπροσθέν σου, γιατί προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Αλλά μην μου πείτε ότι σαν άνθρωποι πολλές φορές δεν έχουμε κάνει μια τέτοια προσευχή κι εμείς. Κύριε Θεέ μου, κοίτα πώς μου μιλάει ο γείτονας. Κύριε, θα συνεχίσει να το επιτρέψει να μου μιλάει έτσι? Τι θα κάνεις για να δικαιώσεις το παιδί σου? Τι θα κάνεις για να δικαιώσεις το δούλο σου? Και αν ακόμα δεν το έχουμε προσευχηθεί, έχει περάσει από το μυαλό μας κάποιες φορές στη ζωή μας μέσα, όταν οι άλλοι μας εχθρεύονται, κατά βάθος θα θέλαμε να δούμε τη δικαιοσύνη και την κρίση του Θεού να είναι άμεση. Αυτό όμως, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη δεν είναι αγάπη. Εδώ λέει, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, ήτινες σας καταρώνται. Αλλά να που ο άνθρωπος κατά βάθος θέλει μια άμεση κρίση. Μα θα στηθεί ο θρόνος της κρίσης, ναι. Γιατί να μην στηθεί χθες? Γιατί να μην είχε στηθεί προχθές να τους δω και να χαίρομαι, να με κοιτάνε και να με φοβούνται? Ξέρεις, να σε φοβούνται. Ήταν μια στην παλιά γειτονιά η οποία έκανε μαγείες. Τη φοβόντουσαν όλοι. Βλέπανε λέξω από τα σπίτια τους κάτι από μαξιλάρι, κάτι ανθρωπάκι εκεί πέρα και με καρφίτσες. Όποιο σπίτι έβλεπε αυτό το ανθρωπάκι έξω στο κατόφλι, την επόμενη μέρα φωνάζαν τον παπά να τους κάνει αγιασμό. Ήρθε μια μέρα μία στο φαρμακείο, μου λέει, είναι χάλια το παιδί μου. Λέω, γιατί? Τις έχουν κάνει μάγια. Κατάλαβα ότι επρόκειτο για αυτή τη γυναίκα η οποία έκανε μάγια. Λέω, τι? Μου λέει, αυτό και αυτό και αυτό έκανε. Λέω, ωραία. Και ποιο είναι το πρόβλημα της, λέω. Μου είπε τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά από αυτό και πραγματικά ήταν δεμένο το παιδί, αδελφή. Δεμένο. Της λέω, θες να προσευχηθούμε? Μου λέει, προσευχόμαστε. Λέω, πού πάτε και προσευχόμαστε? Μου λέει, πάμε στην εκκλησία. Λέω, κοίταξε, ο Θεός είναι μεγάλος, είναι δυνατός, είναι πανταχού παρόν, αλλά θέλει προσωπική προσευχή. Μην περιμένεις τον παπά να προσευχηθεί για σένα και να ελευθερωθείς. Εφόσον εσύ αγαπάς τον Θεό, προσευχή σου εσύ. Γονάτισε και πες, Κύριε, ελευθέρωσέ με. Μου λέει, το παιδί δεν μπορεί να το πει αυτό τώρα. Λέω, εσύ σαν μάνα μπορείς να το κάνεις για το παιδί σου? Τη βλέπω εκείνη την ώρα, αδελφή, και μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, αν θέλω να το κάνω, αν μπορώ, αλλά δεν έχω τη δύναμη να τα καταφέρω. Λέω, δεν έχεις τη δύναμη να προσευχηθείς στον Θεό που σε αγαπάει? Ξέρεις, λέω, ποιος έχει σταυρωθεί για σένα? Ο Χριστός. Εσύ ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού Χριστού? Με κοιτούσε, αδελφή, περίεργα και έφυγε. Δεν δέχτηκε τη συμβουλή μου και μέχρι σήμερα το παιδί είναι δεμένο με ψυχολογικά προβλήματα. Ενώ η λύση πολλές φορές είναι στα χέρια μας, και ενώ θα έλεγα κάποιες άλλες φορές δοκιμάζουμε τα πάντα. Και η αιμορραούσα είχε εξοδέψει τα πάντα, όλη την περιουσία, γιατί όπου άκουγε γιατρό πήγαινε. Και σήμερα είναι κάποιος με προβλήματα πολλά και ακούσει ότι υπάρχει και ένας γιατρός, ό,τι και αν είναι, ομοιοπαθητικός, αλλοπαθητικός, παθολόγος, αυτά, χειρουργός, Αμερική, Αυστραλία, θα πάω. Αν είναι να γίνω καλά, θα πάω. Αλλά και η Μάρθα και η Μαρία, Κύριε, αν ήσουν εδώ, πριν πεθάνει ο αδερφός μας ο Λάζαρος, τώρα θα την είχε γλιτώσει. Μέχρι εκεί φτάνει η πίστη μας πολλές φορές. Ενώ δαπανούμε εύκολα στους ανθρώπους, δαπανούμε. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη, πόσο κάνει το καλύτερο φάρμακο, θέλω να το πάρω να γίνω όσο πιο γίνεται καλά, πιο γρήγορα καλά. Ήρθε η άλλη χθες, Τετάρτη, μου λέει, την Παρασκευή φεύγω, μου λέει, για Νέα Υόρκη. Θέλω οπωσδήποτε να έχω γίνει καλά. Ό,τι τη έβγαλα το πήρε. Ό,τι τη έβγαλα το πάρει και αυτό και αυτό και αυτό, λέω, άμα θες να γίνεις γρήγορα καλά. Τα πήρε. Τα πήρε. Και λέω, Κύριε μου, εμείς έχουμε από τον Θεό όλα όσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε καλά πνευματικά, να είμαστε καλά πνευματικά, να πορευόμαστε καλά πνευματικά, να προχωράμε και τσιγκούνικα ψάχνουμε πολλές φορές σε ανθρώπους. Θα πάω εκεί, θα πάω εκεί, να μου μιλήσει το Πνεύμα του Άγιου σε εκείνη την εκκλησία με τον Τάδε τον Προφήτη. Ενώ ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν μπορεί ο Θεός στην εκκλησία που είσαι να σου μιλήσει? Δεν μπορεί το Πνεύμα του Άγιο στην εκκλησία που είσαι να σου μιλήσει? Αλίμονο. Χρειάζεται να κάνω χιλιόμετρα τώρα να τρέχω να μου μιλήσει ο Κύριος? Αυτό είναι
Αυτό μου θυμίζει πραγματικά τον Νεεμάν που μόλις βρέθηκε μπροστά στον ποταμό, τον Ιορδάνη, ήταν βρώμικος ποταμός, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και πολύ καθαρός ο Ιορδάνης. Γυρνάει και λέει: τι, εγώ εδώ πέρα θα πέσω? Ο Αβανά και ο Φαρφάρ είναι πολύ καλύτεροι ποταμοί από αυτόν. Εγώ δεν μένω σε αυτόν τον ποταμό, με τίποτα. Και βρέθηκε ένας ευλογημένος δούλος. Πάντα βρίσκεται ένας άνθρωπος, ο οποίος τελικά πολλές φορές, όχι πάντα, κάποιες φορές, που δεν είναι μπροστά στα μάτια σου πολύ ψηλά. Βρέθηκε η δούλη, παράδειγμα, η Ισραηλίτσα και το είπε στον Νεεμάν, και βρέθηκε ένας άλλος στρατιώτης και του λέει: αρχοντά μου, του λέει, άμα σου λέγανε να κάνεις κάτι πιο σπουδαίο, δεν το έκανες? Θα το έκανα. Τι σου ζητάνε? Κάτι πάρα πολύ απλό. Και ο Χριστός λέει: ο πιστέψας και βαπτιστής θέλει σωθεί. Τι πιο απλό από το να πεις: εγώ θέλω να θάψω τον παλιό μου εαυτό? Και γυρνάει μια μέρα μια κοπέλα που ήρθε στην εκκλησία και μου λέει: γιατί, μου λέει, πρέπει να βαπτιστώ για να λάβω κοινωνία? Με παιδί μου, της λέω, δεν καταλαβαίνεις ότι άμα δεν είσαι ένα σώμα με την εκκλησία, άμα δεν κάνεις ό,τι λέει ο λόγος του Θεού, πώς θα πάρεις σώμα και αίμα Κυρίου? Μου λέει: εγώ δεν θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό να βαπτιστώ. Μια τόσο απλή εντολή πολλές φορές έρχεται μέσα στα αυτιά του ανθρώπου σαν πολύ δύσκολο εγχείρημα. Να δυσκολευτώ να κάνω τι? Γι' αυτό και θα πρέπει, αδελφοί, να μην εκπέσει ο νους μας από την απλότητα την εν Χριστώ Ιησού και διαφθαρεί, όπως ακριβώς έγινε με τον Αδάμ και την Εύα. Αυτό το εδάφιο μου έχει χτυπήσει πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου. Όσο πιο απλά πάρω την εντολή του Θεού, όσο πιο σίγουρος είμαι ότι ο Θεός μου μιλάει, θα πάρω πιο απλά την εντολή και θα προχωρήσω. Και έτσι κάνει ο Νεεμίας την προσευχή, ο Σαναβαλάτ, ο Τοβίας, οι Άραβες και οι Αζώτοι, όταν άρχισαν και άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα άρχισαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα και συνόμωσαν πάντες ομού. Είδες πως ο εχθρός, όπως και ο Πιλάτος, όλοι αυτοί λίγο πριν το τελικό, τελική κρίση, τελική δυσκολία, δίνουν τα χέρια. Έλα εδώ. Ανταλλάσσουν δώρα, τα βρίσκουν μεταξύ τους. Πιο πριν μπορεί να ήταν εχθροί, αλλά όταν είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επιτεθούν στο παιδί του Θεού, τότε ενώνουν τις δυνάμεις τους. Και εσύ λες, μα είναι δυνατόν αυτός να συμμάχησε με εκείνον που δεν μιλιώνται μόνο και μόνο για να κάνουν κακό σε μένα? Κι όμως, πολλές φορές, αδελφοί, αυτό τι αποδεικνύει? Το μένος του εχθρού της ψυχής. Πόσο πολύ λισομανάει για την ψυχή σου που τη βλέπει να τρέφεται παρά τους ρίακας των υδάτων. Αλλά αυτό το δέντρο, αδελφοί, θα θάλει και θα φέρει πάντα καρπό, ακόμα και τις ημέρες αυτές που υπάρχει κρίση, τις ημέρες δοκιμασίας, η Εκκλησία θα φέρνει καρπό και πλούσιο, αδελφοί. Αλληλούια. Και προευχήκαμε, λέει, στο Θεό και στήσαμε φυλακές εναντίον αυτών, ημέρα, νύχτα. Φυλακές, τώρα καταστρώθηκε το σχέδιο. Και είναι ωραίο γιατί οποιοδήποτε άνθρωπος έχει ένα σχέδιο στη ζωή του. Μην μου πεις ότι τα άφησες όλα έτσι στην τύχη. Μην μου πεις ότι ξυπνάς το πρωί και λες, δεν ξέρω τι θα κάνω σήμερα. Δεν υπάρχει αυτό. Σίγουρα έχεις προγραμματίσει τι θα μαγειρέψεις αν είσαι νοικοκυρά. Τα παιδιά τα διαβάσματά τους, τα σχολεία τους, τα αγγλικά τους, τα γαλλικά τους, το σχολείο σου, το πανεπιστήμιο, την εργασία σου. Αλλά στα πνευματικά πολλές φορές δεν βάζουμε σχέδιο. Να σας πω ένα πολύ απλό σχέδιο. Ένα πάρα πολύ απλό σχέδιο. Μπορείς να πεις, εγώ σχεδιάζω, το είπα στην εκκλησία και θα σας πω τι αποτέλεσμα είχε. Εγώ σχεδιάζω, προγραμματίζω μάλλον, με τη χάρη του Θεού πάντα, κάθε πρωί μόλις ξυπνήσω για 5 λεπτά να γονατίσω. Με πρόγραμμα όμως. Το είπα στην εκκλησία και μια αδελφή έρχεται και μου λέει, αδελφέ, σε άκουσα, μου λέει, που το είπε στην εκκλησία και ξέρεις, μου λέει, το έκανα από την επόμενη μέρα. Λοιπόν, μου λέει, αδελφέ, άλλαξε όλη μου η ζωή. Αυτή η αδελφή είχε μία θεία και έναν πατέρα που τρέχανε στα νοσοκομεία. Από την ημέρα, η θεία δεν είχε συγγενείς. Από την ημέρα που άρχισε να προσεύχεται το πεντάλεπτο, η θεία της έφυγε από το νοσοκομείο, επέστρεψε στο γεροκομείο, σηκώθηκε, περπατάει, είναι μια χαρά, 90 και χρονών, και ο πατέρας της πάει πάρα πολύ καλά στον καρκίνο που έχει, αδελφοί. Με 5 λεπτά, αλλά προσέξτε, προγραμματισμένης προσευχής. Γιατί πρόγραμμα? Γιατί δείχνει την καθημερινή σου επιθυμία, αλλά και την τάξη που έχεις βάλει στην πνευματική σου ζωή, καθώς ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Ξέρετε, το ότι έχουμε πρόγραμμα στην Εκκλησία και λέμε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή, νεολαία το Σάββατο, την Κυριακή το πρωί, την κοινωνία, τη συμμελέτη, όλα αυτά είναι
Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να έχει ένα πρόγραμμα. Και ο Νεεμίας ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ναι μεν ο εχθρός ορίεται, αλλά ο Θεός είναι μαζί μας, ο εχθρός ορίεται, ο Θεός είναι μαζί μου, αλλά και εγώ θα πρέπει να κάνω κάτι. Είναι σαν να λέω, Κύριε φύλαξέ με, αλλά δεν προσεύχομαι. Κύριε βοήθησέ με, αλλά δεν πληρώνω με το Πνεύμα του Άγιο. Κύριε διώξε τον εχθρό, διώξε τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, αλλά πού η περικεφαλαία της σωτηρίας, πού είναι η μάχαιρας δικαιοσύνης, ο θώρακας δικαιοσύνης, πού είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, πού είναι αυτά τα όπλα. Κύριε, δεν ξέρω πού είναι. Μήπως είναι πεταμένα, νομίζω το είχα πει και την άλλη φορά. Είχα δει μια όραση που σε μια αποθήκη μέσα ήταν τα όπλα αραχνιασμένα, χάλια. Κοιτάω, λέω, Κύριε, ποια είναι αυτά, μου λέει, του λαού μου τα όπλα. Του λαού τα όπλα ήταν αραχνιασμένα, παρατημένα, κάτι μαχαίρια, κάτι περικεφαλές, κάτι θώρακες, τα κοιτούσα και λέω, Κύριε, τόση αράχνη, τόσο πολύ τα έχουμε παρατήσει, τόσο πολύ δεν επιμελούμαστε τα πνευματικά. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Το γίνει πριν από πολλά χρόνια και μάλιστα αποφασίσαμε μετά σαν εκκλησία να αφιερώσουμε έτσι στον Κύριο κάποιες μέρες με προσευχή εντατική, με πρόγραμμα, γιατί και εκτός από την προσευχή που γίνεται έκτακτα όταν ο Θεός σε πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, η προσευχή που γίνεται προγραμματισμένα για να συναθρηστεί ο λαός, να ενωθεί η καρδιά του λαού, φέρνει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, αδελφοί. Άλλωστε, είναι αυτό που λένε όλοι, το έχετε ακούσει πολλές φορές, το ένα κάρβουνο ανάβει το άλλο κάρβουνο. Πολλές φορές έρχεσαι στην εκκλησία, τελείως άδειος, ακούς ένα μήνυμα, καλό, μέτριο, χάλια, δεν έχει σημασία, γονατίζεις και εκεί αρχίζει ο Θεός να μιλάει, αρχίζει να πληρώνει ο Θεός με το Πνεύμα του Άγιο και ο ένας μετά τον άλλον να αλλάζει στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό λοιπόν, αυτό που ζούμε, οι μέρες της Πεντηκοστής, οι ώρες της Πεντηκοστής, τα λεπτά της Πεντηκοστής που ζούμε, είναι αυτά που σημαδεύουν όλη σου τη ζωή. Αμήν, αδελφοί. Αυτό μας σημαδεύει, αδελφοί. Μπορεί να ακούσω το καλύτερο κήρυγμα. Μου έχει συμβεί να ακούσω ένα καταπληκτικό κήρυγμα. Δεν κάναμε προσευχή μετά και εντάξει, πήγα στο σπίτι, το σκέφτηκα, κοιμήθηκα μια ωραία σκέψη. Λέω, Κύριε, ωραία αποκάλυψη αυτή. Την επόμενη μέρα τα προβλήματα ήρθαν πάλι κτλ. Μια άλλη φορά πάω στην εκκλησία με ένα μέτριο κήρυγμα που ακούω, αλλά έχει μια προσευχή μετά, αδελφοί, που ο ένας με τον άλλον άρχισε να πληρώνεται. Φανταστείτε ότι από το μισάωρο φτάσαμε στη μία ώρα, 10 και 5 τελειώσαμε από τις 9. Γυρνάω σπίτι, λέω, εδώ πόσο θα κρατήσει, Κύριε, αυτό, πόσο θα κρατήσει. Όλο το βράδυ ξύπναγα και προσευχόμουν στον Κύριο, Κύριος με πλήρωνε Πνεύμα Άγιο. Και την επόμενη μέρα όλα καλά, στη δουλειά μου, στη ζωή μου. Δηλαδή λέω, Κύριε Θεέ μου, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και έτσι αισθάνθηκα μέσα μου μια φωνή να μου λέει, ακριβώς έτσι είναι, παιδί μου, τα πράγματα. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό που ζητάει η Εκκλησία σήμερα και αυτό που έχουμε ζήσει και θέλουμε να ξαναζήσουμε είναι οι μέρες αναζωπήρωσης, αδελφοί. Όποιος το ζήσει σημαδεύεται, στιγματίζεται με αυτό, προχωράει με αυτό, το κρατάει γερά αυτό και νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που έχουν αποστατήσει και μπόρεσαν και έζησαν τέτοιες εμπειρίες Πνεύματος Αγίου, είναι με κάποια εφόδια μέσα στο μυαλό τους κρατημένα και πιστεύω στον Κύριο και ξέρω ότι ο Θεός ακούσει τις προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας Του, ότι ο Κύριος θα επιστρέψει τα παιδιά αυτά, αδελφοί. Αμήν. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πέσει ο σπόρος στην καρδιά, να προσεύχονται οι γονείς, να προσεύχεται η Εκκλησία, να έχει στείλει ο Θεός τον άγγελο και το παιδί να μην επιστρέψει. Αλληλούια, αδελφοί. Τα τείχη τελικά θα νοικοδομηθούν, θα ξεκινήσουν την προβατική πύλη, όλα θα γίνουν εντάξει και μάλιστα προσέξτε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οικοδόμοι και οι εχθοφόροι, από το ένα χέρι είχαν το όπλο και με το άλλο χέρι κάναν τη δουλειά τους. Ο λόγος του Θεού και η ανθρώπινη ενέργεια και πράξη, αλλά για το έργο του Θεού. Εργάζομαι για το έργο του Θεού με αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου και με το λόγο στο χέρι. Δεν εργάζομαι το έργο του Θεού και προσπαθώ να χτίσω μια εκκλησία αφήνοντας έξω την αποκάλυψη και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει εκκλησία που οικοδομείται σωστά χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Γι' αυτό θα σας πω μια έκφραση που λένε οι άνθρωποι: είμαστε πολύ τυχεροί. Όχι ακριβώς τυχεροί, αλλά για να το καταλάβετε πιο εύκολα, ευνοημένοι, όπως θέλετε πέστε το. Γιατί γνωρίσαμε το Πνεύμα το Άγιο.
γιατί εμπιστευθήκαμε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί τελικά είπαμε ναι στο Πνεύμα το Άγιο, γιατί είπαμε Κύριε εσύ ήρθες και μας άγγιξες με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί μας εμπιστεύθηκε ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σου εμπιστεύθηκε ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο? Δεν σου εμπιστεύθηκε ο Κύριος το να φέρεις μια προφητεία διαστόματος δικού σου αλλά δια Πνεύματος Αγίου μέσα στην Εκκλησία? Στο εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Και κάτι που σου εμπιστεύεται, κάτι τόσο σπουδαίο, εμείς το κρατάμε ψηλά στην καρδιά μας, ψηλά στη συνείδησή μας, γιατί είναι αυτό, αδελφοί, το οποίο θα μας φυλάξει και μας έχει προφυλάξει πολλές φορές. Και ο Νεεμίας, η δούλη του και όλοι όσοι ήταν δίπλα του, τι κάνανε? Ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε η δούλη μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως, οι ακολουθούντες με, ουδείς εξ ημών εξεδίαιτο τα ημάτια αυτού. Δεν ξέρω αν κάποιοι είχατε πάει φαντάρι κάποια στιγμή όταν, οι άνδρες δηλαδή, κάποια στιγμή όταν είχαμε κάποια σκηνάκια ή αν είχαμε κάποια επιθεώρηση ή ξέρω εγώ αν είχαμε το βράδυ κάποια σκοπιά, κοιμόμασταν με τα ρούχα. Πού να ξυπνήσουμε και να αντιθούμε? Ας είμαστε έτοιμοι. Μη μας πάρει ο ύπνος, και αν μας πάρει ο ύπνος, αν έρθει ο εχθρός, αυτοί που είναι δίπλα, που είναι πιο πέρα, θα σαλπίσουν. Αυτή ήταν η εντολή. Αν μια εκκλησία λάβει ένα μήνυμα από τον Κύριο σήμερα, αυτό το μήνυμα θα μεταδοθεί και στις άλλες εκκλησίες και όλο το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όλες οι εκκλησίες που έχουν το ίδιο πνεύμα, θα κινητοποιηθούν με μάχη εναντίον του εχθρού της ψυχής. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Έχω τα αιτήματα. Μεταφέρονται στο Χολαργό, στην Παρασκευή, στη Γλυφάδα, στη Βούλα, στη Λούτσα. Και όλοι μαζί με μια καρδιά και ένα πνεύμα, τι κάνουμε αδελφοί? Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε όπως οι παρθένες, οι σοφές. Πολλές φορές νιστάζουμε, θα κοιμηθούμε, αλλά όταν το αγγείωσε, το έχεις γεμάτο έλαιον, έχεις τουλάχιστον ανάπαυση και ειρήνη στην καρδιά και λες, και να έρθει ο εχθρός και να έρθει ο Κύριος, ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι έτοιμος. Και αν ακόμα έρθει ο εχθρός και με ξυπνήσει το βράδυ, εγώ τι θα κάνω? Θα του πω, δεν χωράς μες στο δωμάτιο. Δεν χωράς εδώ. Ήμουν μικρό παιδί, 13, 12, 13, δεν θυμάμαι, κοιμόμουν στην καρδίτσα. Ξέρετε, και είναι τα παλιά σπίτια, τα πλύνθινα, με την κεραμοσκεπή που τα ποντίκια κάνανε όλο το βράδυ επιδρομή. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Εγώ στην αρχή δεν ήξερα τι, νόμιζα πουλιά. Μόλις είπε η θεία, η γιαγιά, ποντίκια, ποντίκια, είχα αρχίσει να αγριεύω. Αλλά τι το κάνεις, τα ποντίκια δεν φταίγαν σε τίποτα. Ένα βράδυ, εκεί όπως κοιμόμουν, βλέπω ένα πράγμα να με πλακώνει πάνω μου. Ανοίγω τα μάτια μου, βλέπω ένα σκοτάδι, ένα αυτό. Κάτι με πλάκωνε. Κύριε, λέω, κάτι με πλακώνει. Δεν μπορούσα να προσευχηθώ. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, μόνο Θεέ μου έλεγα. Να πλάκω, μα Χριστέ μου, τι είναι. Κοιμόμουν σε διπλό κρεβάτι, ο αδερφός μου Αποστόλης ήταν δίπλα μου και στο άλλο διπλό κρεβάτι δύο ξαδέρφια μου. Δεν μπορούσα να σκοτήξω τον αδερφό μου, δεν μπορούσα να φωνάξω τα ξαδέρφια μου, να δω, να ανάψω ένα φως, να δω τι γίνεται. Τελικά, αδελφοί, κατάφερα μετά από λίγα λεπτά να πω, το αίμα σου, Χριστέ μου. Το αίμα σου, Χριστέ μου. Για πότε έφυγε? Αδελφοί, σε δευτερόλεπτα έφυγε. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που ελευθερώνει μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που όταν το επικαλεστείς θα σου αλλάξει τη ζωή. Θα σε κάνει να αισθανθείς άλλος άνθρωπος. Και από τότε έμαθα να τον εμπιστεύομαι τον Κύριο. Αμήν.